αυτό το είπα και στον Πρωθυπουργό. Υπάρχουν όλα τα στοιχεία που τα αποδεικνύουν και σας λέω και τις πρώτες μου κινήσεις, ναι. Οι οποίες γίνονται. Δηλαδή? Πρώτον θα κατευθεί και σε έντυπη μορφή στον Πρωθυπουργό το πόθεν έσχες μου, το οποίο... Θα το δώσετε στη δημοσιότητα? Θα το δώσετε και στη δημοσιότητα το πόθεν έσχες σας? Το πόθεν έσχες το έχει η Βουλή. Είναι στη Βουλή από παλιά, δεν είναι τώρα, δεν είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή να το δεις. Παλιά, από τις 27 Απριλίου. Εν πάση περιπτώσει, εμένα με ενδιαφέρει ο Πρωθυπουργός να το έχει στη χέρια του. Θα του δώσω επίσης φωτοαντίγραφα των κινήσεων των λογαριασμών μου στη Eurobank από όλη την περίοδο μετά τα μέσα του 2014. Και επίσης ζήτησα από τη Eurobank μία βεβαίωση που να δείχνει ότι τέτοιο ποσό δεν έχει εξαχθεί από μένα ή τη σύζυγό μου σε οποιαδήποτε τράπεζα. Μιλάτε για ποια περίοδο, κύριε Υπουργέ, για να το ξεκαθαρίσουμε? Μιλάτε για την περίοδο που είστε υπουργός ή και πριν? Ποσό, μιλάμε από τότε που... τράπεζα. Από τότε, συγγνώμη, δεν ακουστήκατε, από τότε? Από τότε που έχω λογαριασμό σε τράπεζα, δηλαδή εδώ και 20 ετία. Κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, μισό λεπτό για να καταλάβω κάτι. Κατηγορήστε από μια εφημερίδα. Δεν με ενδιαφέρει τώρα η πύλη. Με ερωτηματικό, βέβαια. Με ερωτηματικό το είπαμε. Όχι, αφήστε λίγο την πύλη. Αφήστε την πύλη, δεν μας αφορά. Λοιπόν, εντός συνόρων. Μια εφημερίδα στη Θεσσαλονίκη δημοσίευε ένα ρεπορτάζ. Και λέει ένας υπουργός, χωρίς να αναφέρει το όνομά σας, αλλά. Σας φωτογράφησε. Σας φωτογράφησε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, ένας υπουργός, προφανώς έχει τα στοιχεία, δεν ξέρω αν επικοινωνήσετε με την εφημερίδα, έχει μεταφέρει λεφτά ενώ ήταν υπουργός στο εξωτερικό. Επικοινώνησα και θεωρώ ότι δεν έχει στοιχεία. Δεν έχει στοιχεία, μάλιστα. Ναι, τότε τη δική σας εκτίμηση, γιατί... πίεσα για στοιχεία, ναι. Δεν μου δώσει καν στοιχεία. Και γιατί τότε αναφέρεται στο όνομά σας και δεν αναφέρεται στον κύριο Καλλίδη? Τώρα, θέλετε να σας δώσω μια άλλη διάσταση, ναι. Να δώσω και μια άλλη διάσταση. Να δώσω και την άλλη διάσταση, βέβαια. Αν θεωρήσουμε ότι... Καταρχάς το θεωρώ συκοφαντική δυσφήμιση, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να υπάρχει. Θα κάνετε μήνυση. Έπρεπε να το ψάξει οποιαδήποτε εφημερίδα. Θα προχωρήσετε. Θα έχετε παρατηρήσει το χρονικό σύστημα ότι υπάρχει ιστορικές γραμμές μια πολιτική εναντίον μου. Δηλαδή στην Βουλή, με εκείνη την ερώτηση, μάλλον με εκείνο το διάβασμα μέρος άρθρων μου, παραδείγματος χάρη, που έγινε από βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κατά τη διάρκεια μιας ρύθμισης νόμου που δεν είχε διαφορετικές με αυτά τα οποία είπε. Εκεί απαντήθηκε και μέσα στη Βουλή και στο διαδίκτυο και βέβαια δεν είχε διαφορετική απάντηση. Ναι. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θα προχωρήσετε σε αγωγές. Να ολοκληρώσω παρακαλώ, την ερώτησή ναι. σας. Βλέπετε τις επιδόσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους όλη αυτή τη χρονική περίοδο. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι αυτές οι επιδόσεις και το γεγονός ότι τα καταφέραμε να φτάσουμε εδώ που είμαστε έχει ενοχλήσει πάρα πολύ κόσμο. Και προσπαθούν να σας πλήξουν, λέτε. Πάρα πολύ κόσμο. Κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό. Μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα για να είμαστε σίγουροι και ασφαλείς με αυτά που λέτε εσείς. Είπατε δεν βγάλατε χρήματα σε αυτή την περίοδο, εσείς σύζυγος. Σε προηγούμενη περίοδο έχετε βγάλει χρήματα ή όχι? Υπάρχουν κάποια χρήματα στο εξωτερικό για τις σπουδές της χώρας μου. Εντάξει. Τα βέβαια πάρα πολύ λίγα, έτσι. Μάλιστα. Και αυτά φαίνονται και στο καμία σχέση με 80.000 δηλαδή. Η ερώτηση είναι. Επειδή έχετε δουλέψει και στο εξωτερικό, αν δεν κάνω λάθος, έχετε δουλέψει και στο Βέλγιο. Λοιπόν, αυτό είναι ένα διαφορετικό πράγμα. Το να έχει δουλέψει κανείς, να έχει καταθέσει στο εξωτερικό κτλ. Είναι δικό του θέμα. Η ερώτηση είναι αν ως πολιτικό πρόσωπο εσείς έχετε μεταφέρει χρήματα στο εξωτερικό. Έχω χρήματα στο εξωτερικό, σας είπα, για τις σπουδές της κόρης μου. Μάλιστα. Άλλο αυτό. Που δεν έχουν σχέση με αυτό το ποσό. Αυτό δεν έχω τίποτα άλλο. Δεν έχω. Οι λογαριασμοί μου έτσι κι αλλιώς. Επομένως, κύριε Υπουργέ. Υπάρχει στο Βέλγιο που ζούσα κιόλας. Ναι. Αυτά φαίνονται στο πότε μέσχεσμα. Αυτό είναι καθαρό που λέτε. Εγώ θέλω να ρωτήσω γιατί τότε πιστεύετε ότι γίνεται αυτή η προσπάθεια. Θέλουν να σας πλήξουν πολιτικά, συμβαίνει κάτι άλλο. Γιατί πιστεύετε ότι γίνεται? Όταν κάποιος, κοιτάξτε, κινεί μια τέτοια διαδικασία χωρίς να ελέγξει τα στοιχεία τα οποία έχει, αναφέρομαι πρώτα στους συναδέλφους σας. Και από εκεί και πέρα αποφασίζει να μπει σε μια τέτοια διαδικασία, εγώ θεωρώ δεν είναι τυχαία. Θα προχωρήσετε σε αγωγές κατά της εφημερίδας. Και με τις επιδόσεις μας στο πλαίσιο αυτής της κυβέρνησης τη δύσκολη περίοδο. Ωραία. Θα προχωρήσετε λόγω σε αγωγή. Αυτό θα είναι. Γιατί από ό,τι ξέρω και μια ελληνική εφημερίδα είναι αναπαρήγα για αυτό της Bild. Τώρα θα δούμε. Μάλιστα. Μάλιστα. Τον χάσαμε τον Υπουργό. Σημασία έχει ότι είναι καθαρά τα πράγματα με τον Υπουργό.